από τις εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος των εφοριακών. Γνωστός επιχειρηματίας της Χαλκίδας φτάνει στην εφορία της πόλης. Στα χέρια του κρατά ένα φάκελο. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα και καταγράφει το τελευταίο θύμα της εγκληματικής οργάνωσης των εφοριακών. Αμέσως μετά, αξιωματικοί των εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς τον πλησιάζουν. Εκείνος τότε τους αποκαλύπτει ότι μέσα στον φάκελο υπήρχαν 10.000 ευρώ σε μετρητά που κατέληξαν στην προϊσταμένη της ΔΟΗ μετά τον εκβιασμό που είχε υποστεί από τα μέλη της πείρας. Είναι η αρχή του τέλους για το κύκλωμα που είχε γίνει ο εφιάλτης των φορολογουμένων στην Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη συναφορία. Γιατί είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε χρόνια, αναγκαστήκαμε να γίνουν και αυτά που γίνανε και δεν είναι κάτι απλό για μένα. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε, ούτε είμαι ένας άνθρωπος εκδικητικός εγώ. Αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των συλληφθέντων για το πώς εντόπιζαν τα θύματα τους. Ο Γιώργος έχει στην τράπεζα τώρα 75.000. Ανοίξαμε τους λογαριασμούς. Πόσα έχει? 75. Α, έχει λεφτουδάκια. Μιλά αύριο και άσε να τον φοβήσουμε. Να τον κάνουμε να το ράνουμε. Ξέχασα να δω αν έχει τέτοιο ρεγαμότο να δεσμεύσουμε τους λογαριασμούς. Να μην μπορεί να τα σηκώσει. Πώς να τα δεσμεύσεις? Πάνω από 500 ευρώ μπορείς να τα δεσμεύσεις σιγά σιγά. Αφού δεν χρωστάει λες, παίρνει ενημερότητα. Εντάξει, δεν θα έχει τίποτα. Κάτι τι δεν θα έχει. Από την δική μας έρευνα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που έγινε η σύλληψη, στη διαδικασία του αυτοφόρου, από τη στιγμή που έβλεπαν οι αστυνομικοί ότι γίνεται μπροστά στα μάτια τους ένα δίκημα, δεν μπορούν να το αφήσουν. Σε αυτό το σημειωματάριο, το οποίο εντοπίστηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της εφορίας Χαλκίδας, η ίδια φέρεται να σημείωνε τα χρηματικά ποσά που λάμβανε ή θα απαιτούσε από τα θύματα της. Ποσά που ξεκινούσαν από τα 250 ευρώ και έφταναν έως τις 11.000 και ημερομηνίες από τις 4 Νοεμβρίου του 2020 έως τον Μάιο του 2024. Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τόσο σκληρή, όπου όταν μια 67χρονη γυναίκα του κυκλώματος ήταν να βγει στη σύνταξη και είχε αρχίσει να ζητάει χρήματα χωρίς στεγανά και χωρίς να περιφρουρεί αυτό που κάνει, τότε οι υπόλοιποι αποφάσισαν όλοι μαζί σιγά σιγά να την απομακρύνουν από την ομάδα. Μερίδιο ευθύνης ενδεχομένως να τις αναλογεί με την έννοια της αν θέλετε της πλημελούς πίεσης απέναντι σε επιχειρήσεις να καταβάλουν τους φόρους τους, όχι για την ίδια, είναι κάτι το οποίο θα φανεί αύριο. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα, μεταξύ αυτών 4 γνωστοί λογιστές της Χαλκίδας που είχαν το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ του κυκλώματος και των εκβιαζόμενων επιχειρηματιών. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Μαρίνο Αλιφέρη, την Άννα Κανδύλη και τον Κυριάκο Μαντούβαλο. Μαρίνο, μετά την επιχείρηση των αδιάφθορων και την σύλληψη των εφοριακών, το φως της δημοσιότητας βλέπουν διαρκώς νέοι διάλογοι, από τους οποίους το είδαμε μόλις, φαίνεται και η απληστία τους, αλλά και ο κινησμός τους. Δηλαδή, πόσο είχε κανονικοποιηθεί για τους ανθρώπους αυτούς ο εκβιασμός και η απάτη. Πέρα από αυτό, Ράνια, φαίνεται ότι κάνανε και μία πλούσια ζωή με ταξίδια στο εξωτερικό, όπου χρειάζονταν εκατοντάδες ευρώ για μία απλή διανυκτέρευση, κάτι το οποίο μάλιστα το σχολίαζαν και μεταξύ τους τα μέλη. Πάμε να δούμε λοιπόν έναν διάλογο το οποίο βγαίνει από τις συνομιλίες που είχαν οι δύο γυναίκες οι οποίες έχουν συλληφθεί και σχολίαζαν ένα ακόμη άτομο που ήταν μέλος του κυκλώματος, έχει συλληφθεί και αυτός. Εδώ βλέπουμε την προϊσταμένη να μιλάει στην υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και να λέει: «Δεν μου λες, ο είναι ο προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου στον οποίο αναφέρονται». Άλλο μέλος του κυκλώματος. Όλοι αυτοί που μιλάμε τώρα έχουν συλληφθεί, Ράνια. Οι δύο σχολιάζουν έναν τρίτο, δικό τους πάντως. Ναι. Τι δουλειά έχει στο Σικάγο, ρωτάει η διευθύντρια την προϊσταμένη. Και απαντάει, δεν το ξέρω, και λέει, στο Σικάγο πήγε. Συνεχίζει η προϊσταμένη στη συνέχεια και αναφέρει, της απαντάει ναι, και η υπεύθυνη χορήγηση φορολογικής ενημερώτητας τότε της λέει, εσύ να τα δεις και εγώ. Ότι δηλαδή δεν έπαιρναν αρκετά λεφτά από τους εκβιαζόμενους, έπρεπε να πάρουν περισσότερα. Παράπονο μεταξύ των δύο το κυρίων. Το ευχαριστιόντουσαν πάντως από κάθε άποψη. Είναι δεδομένο. Και λέει στη συνέχεια η προϊσταμένη, έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ την ημέρα. Είναι το ξενοδοχείο που είχε κλείσει στο Σικάγο. Πω και θέλεις να του δώσεις πολλά, 1.000 δώσ' του και κράτα τα άλλα.
Αυτός ήταν ένας από τους διαλόγους μεταξύ της προϊσταμένης, σύμφωνα πάντα με τους αδιάφορους Ελλάς, της προϊσταμένης της ΔΟΗ Χαλκίδας και της υπεύθυνης χορήγης φορολογικής ενημερώτητας, η οποία και οι δύο αυτές γυναίκες έχουν συλληφθεί. Και υπάρχει τώρα... και άλλος διάλογος, νομίζω, όπου η μία από τις γυναίκες, πώς να το πω, επέρεται κάπως για αυτό που έκανε. Λέει, εγώ και τους εκβιάζω και... Και μου λένε και ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λοιπόν το δεύτερο διάλογο. Είναι η διεκπεραιότρια που και αυτή έχει συλληφθεί και λέει, πολύ ωραία το κάνεις. Είναι, απευθύνεται στην υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερώτητας, η οποία της απαντάει. Τους έφερνα σε τέτοια θέση που έλεγαν και ευχαριστώ χίλιες φορές. Υπερηφανεύεται για το άγχος, τα λεφτά που έπαιρνε και το... και όλο αυτό το πανικό προκαλούσε στα θύματα. Και υποχρεωμένοι. Δεν είναι αυτό το στόχαστρο μόνο μεγαλοεπιχειρηματίες. Όχι, και ελεύθερους επαγγελματίες, όποιον θεωρούσαν από τον οποίο μπορούσαν να αποσπάσουν από 500, όπως είδαμε, μέχρι 11.000 ευρώ. Και υποχρεωμένοι, έτσι, μπράβο, απαντάει στη συνέχεια η υπεύθυνη χορήγηση φορολογικής ενημερώτητας, κατάλαβες. Η διεκπεραιότρια συνεχίζει να ανεβάζει την ψυχολογία της συνομιλήτριάς της, λέγοντας «Χθεσινή νομίζει όπως είσαι» και απαντάει, κλείνει το τηλεφώνημα, «Έτσι, μπράβο». Υπερηφανεύονται λοιπόν για το γεγονός ότι καταφέρουν να αποσπούν εκατοντάδες ευρώ, χιλιάδες ευρώ από απλούς φορολογούμενους και μάλιστα να τους κάνουν στη συνέχεια να τους λένε και ευχαριστώ. Μάλιστα τώρα, Άννα, για την υπόθεση έχουμε παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Ήταν άμεση η παρέμβαση της αρχής. Μόλις έγινε ενημέρωση αρμοδίως για την υπόθεση. Με εντολή του Προέδρου της, του κυρίου Βουρλιώτη, βγήκαν διατάξεις δέσμευσης ακίνητης και κινητής περιουσίας των εμπλεκομένων. Δηλαδή, ό,τι είχαν, τραπεζικοί λογαριασμοί, θηρίδες, ακίνητα, τα πάντα. Και έτσι η Ράνια απετράπει το να κάνουν φτερά κάποια περιουσιακά στοιχεία. Και γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες αφότου βγήκαν οι διατάξεις, κάποια συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων προσπάθησαν να σηκώσουν χρήματα. Οι πληροφορίες, οι ίδιες πηγές μάλλον αναφέρουν, για ένα ποσό γύρω στα 100.000 ευρώ. Η δέσμευση αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται που είναι μέσα σε αυτή την υπόθεση και μία εταιρεία η οποία ανήκει σε κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Αρχή τώρα ξεκινάει και έλεγχο. Ξεκινάει έλεγχο σε βάθος 15 ετίας προκειμένου να διερευνηθεί αν τα ακίνητα που έχουν, τα χρήματα που έχουν σε τράπεζες, όλα αυτά αποκτήθηκαν με παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσα από αγορές και καταθέσεις. Κυριάκο, βρίσκεσαι στην Χαλκίδα μπροστά στην εφορία όπου υπηρετούσαν οι συλληφθέντες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η κοινωνία είναι μικρή. Υπήρχε φόβος, γιατί και οι εφοριακοί πρέπει να πούμε ότι ασκούσαν έναν διαρκή εκβιασμό στα θύματά τους. Αξίζει να σου αναφέρω, Ράνια, ότι εδώ στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας η ΔΟΗ που βλέπετε πίσω μου για τους επιχειρηματίες της περιοχής ήταν κατ' ουσίαν το χωράφι των ανθρώπων που τη διοικούσαν. Όπως μας είπανε, για να μπεις μέσα στην εφορία ήταν σαν να σου κάνανε χάρη. Είναι ενδεικτικό ότι οι επιχειρηματίες που δίνανε ποσά από 250 ευρώ μέχρι 11.000 ευρώ ήταν ο καθένας στο όριό του. Αν το όριο ενός επιχειρηματία ήταν να δίνει 800 ευρώ ή 1.000 ευρώ, θα του πέρανε 1.000 ευρώ. Αν το όριό του ήταν να δώσει 5.000 ευρώ, του πέρανε 5. Αν ήταν 11, πάντως τα όρια τους έφταναν τους ανθρώπους. Τελείως τα όρια και όλοι είχαν συμβιβαστεί με αυτό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο επιχειρηματίας, ο οποίος την ημέρα που έκανε την έφοδο το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και ήταν αυτός που είχε δώσει το φάκελο, τα χρήματα αυτά τα είχε δώσει χωρίς να το έχουν βρει κάποια παράβαση. Ήταν απόλυτα οκ τα βιβλία του, αλλά επειδή ήξερε ότι αν θέλανε κάτι θα βρίσκανε, του είπαν ότι πρέπει να δώσει 20 χιλιάρικα και έτσι ξεκίνησε να δώσει αυτά τα πρώτα 10. Και ξεκίνησε από εκεί και ξετυλίχθηκε το κουβάρι που είχαν ξεκινήσει να ψάχνουν από τον Νοέμβριο του 23, Ράνια. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Τώρα, ένα από τα πράγματα που ελέγχει το κλιμάκιο της ΑΔΕ που κάνει την έρευνα στη Χαλκίδα είναι το αν Αθανασία Κρύβου το ίδιο το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα, παραδείγματος χάρη των αυτόματων επιστροφών, γιατί ξέρουμε όλοι πια ότι αυτά γίνονται με έναν τρόπο αυτόματο, αν είναι διαβλητό.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα το πρωί υπάρχει κλιμάκιο εκεί της ΔΕ με γενικό διευθυντή, ο οποίος ουσιαστικά προείσταται αυτή τη προσπάθεια στο να βρουν τι έχει γίνει εκεί. Σε τρία επίπεδα ο έλεγχος, όλες οι υποθέσεις που βρέθηκαν στο Τευτέρι, όλες οι υποθέσεις για μια πενταετία. Και το βασικό σημείο στο οποίο έχουν σταθεί είναι αυτό που λες, στις επιστροφές φόρου. Το κύκλωμα υποσχόντουσαν ότι μπορούν να ελέγξουν τις επιστροφές φόρου με ένα κουμπί. Θέλουν να δουν αν μπορούσε να γίνει αυτό και πώς μπορούσε να γίνει. Και αυτό μιλάμε τότε ότι θα έχουμε πρόβλημα, γιατί θα μιλάμε για ένα διάτρητο σύστημα. Πάμε όμως να δούμε. Τώρα, να πούμε λίγο το εξής. Από χθες που έχει βγει αυτό το θέμα στην δημοσιότητα, πάρα πολλοί μας έχουν πει, μπορεί να το έχουν πει και σε σένα που είναι και το ρεπορτάζου, έλαβε παιδιά τώρα, πρώτη φορά ακούτε ότι εφοριακοί τέλος πάντων κάνουν τέτοιες δουλειές. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με περίεργες καταστάσεις και γι' αυτό είναι πάρα πολλοί και οι έλεγχοι. Ναι, δεν είναι πολλά η πρώτη φορά. Πολλά τα πρόσωπα ελέγχονται. 81 έλεγχοι για περιουσιακή κατάσταση το 2023. 9 υπάλληλοι με αδικαιολόγητη περιουσία. Δεν μπόρεσαν να την δικαιολογήσουν. Πάμε να δούμε όμως και τι άλλους ελέγχους είχαμε. 82 ελέγχους για ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα. Προέκυψαν 17 υπάλληλοι με ποινικά αδικήματα και 52 υπάλληλοι με πειθαρχικά παραπτώματα. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουμε 7 υπαλλήλους για διαφθορά, 6 υπαλλήλους σε εκκρεμότητα και ένας που αθώθηκε. Έκλεισε η υπόθεση. Να δούμε και το σύνολο των καταγγελιών. 274 καταγγελίες για ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα. 259 καταγγελίες εξετάστηκαν. 221 έχουν προωθηθεί για περαιτέρω εξέταση σε δεύτερο βαθμό. Σε ευχαριστώ πολύ.